Για έκτη συνεχόμενη μέρα συνεχίζει να βγάζει τοξικό καπνό το εργοστάσιο ανακύκλωσης που τυλίχθηκε στις Φλόγες το Σάββατο στον Ασπρόπυργο. Οι ειδικοί περιμένουν τις μετρήσεις για τα επίπεδα των διοξινών στην ατμόσφαιρα, ενώ παραμένει άφαντος ακόμη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Η εισαγγελία πραγματοποιεί κατεπίγουσα έρευνα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από εμπρισμό. Η εταιρεία βρίσκεται υποπτώχευση εδώ και μήνες, ενώ στο παρελθόν της είχαν επιβληθεί από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος υψηλά πρόστιμα για σωρία παραβάσεων. Έχουν περάσει 6-24 ώρα από την έρεξη της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο και τοξικοί καπνοί συνεχίζουν να αναδύονται από τα αποκαίδια παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της πυροσβεστικής. Βρισκόμαστε στον Ασπρόπυργο, στο εργοστάσιο που καίγεται για έκτη συνεχόμενη ημέρα. Αυτή εδώ η σωρή που βλέπετε από ανακυκλώσιμα υλικά είναι που πυροδότησαν μια πυρκαγιά με ιδιαίτερα τοξικό νέφος. Συνεχίζουν και καίγονται ακόμη, ενώ, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, από τις φοδρές θερμοκρασίες οι οποίες υπήρξαν στη διάρκεια της πυρκαγιάς έχουν λιώσει ακόμα και οι λαμαρίνες. Οχήματα έχουν καταστραφεί, ενώ τα κτίρια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Πέραμε να διασπάσουμε τη συμπαγή καύσιμη ύλη σε μικρά τμήματα και πλέον την ψήξαμε, δεν έχουμε φλόγα σχεδόν πουθενά και συνεχίζουμε μέχρι την τελική κατάσβεση. Πράγματι καπνός βγαίνει. Το θετικό είναι από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα καθημερινά έχουμε πρόοδο. Άγνωστο παραμένει το πότε θα σβήσει και η τελευταία εστία φωτιάς, ενώ το θέμα του μπαζώματος με χώμα είναι κάτι που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς θα μπαζώσεις μια επιχείρηση, μια ιδιοκτησία? Υπάρχουν νομικά θέματα τα οποία θα πρέπει από κάποιους να αποφασιστούν. Εγώ, σαν πυροσβεστική υπηρεσία, σαν πυροσβεστή, δεν μπορώ να πάρω τέτοιες αποφάσεις. Η πολιτεία μου έχει δώσει συγκεκριμένες μεθόδους. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώ τις μεθόδους τις οποίες μου έχει δώσει. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Γενική Ανακυκλώσεως Κτηματική Ξενοδοχειακή, Δημήτρης Λαζόπουλος, παραμένει άφαντος, ενώ η εισαγγελία διενεργεί κατεπίγουσα έρευνα για το περιστατικό, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν θα ασκηθούν διώξεις και με ποιες κατηγορίες. Η εταιρεία βρίσκεται υπό πτώχευση και πριν από λίγους μήνες ζήτησε να ενταχθεί στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Επίσης, η εταιρεία αντιμετώπισε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, διότι αντί για να ανακυκλώνει, στην ουσία είχε γίνει μια χωματερή ανακυκλώσιμων υλικών. Προσπάθησε ακόμα και να εξάγει τόνους απορριμμάτων στην γειτονική Βουλγαρία. Δεν ξέρανε οι πυροσβέστες και εμείς βέβαια όλοι μας το πόσο σκουπίδι είχε μέσα, το πόσο υπόλοιμο, το πόσο σύμμικτο σκουπίδι είχε συσσωρευτεί. Όπως είδατε, ήταν μια νέα χωματερή. Μαθαίνουμε πολλά, ότι είχε πάρα πολλά χρέη, τους υπαλλήλους είχε μήνες να τους πληρώσει και από ό,τι λένε ότι μάλλον πήγαινε για πτώχευση. Οι πυροσβέστες ανακάλυψαν μάλιστα και μια τεράστια έκταση με μπαζωμένα σκουπίδια, το οποίο έκαναν ακόμα πιο δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης. Για εγκληματική καθυστέρηση αντίδρασης του κρατικού μηχανισμού κατηγόρησε την κυβέρνηση και την περιφέρεια Αττικής κλιμάκιο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφθηκε το εργοστάσιο. Διαπιστώνεται μια συγχώρητη καθυστέρηση από πλευράς κρατικής μηχανής. Μια απλή κατάσβεση φωτιάς έχει μετατραπεί σε ένα μέγιστο πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και ευρύτερα του περιβάλλοντος. Η Περιφερειάρχης Αττικής πάντως υποστήριξε πως η Περιφέρεια από την πλευρά της έκανε ό,τι προβλεπόταν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Εμείς συνδράμαμε την πυροσβεστική υπηρεσία με υδροφόρες προκειμένου να βοηθήσουμε, καθότι γνωρίζετε όλοι, μιλάμε για υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Καταθέσαμε τη μηνυτήρια αναφορά ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι μιας περιοχής όπου ιδιωτικές επιχειρήσεις αδειοδοτούνται με τέτοιο τρόπο που δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων. Προχωρήσαμε στις μετρήσεις. Οι πρώτες μετρήσεις του Δημόκρητου στο Λεκανοπέδιο έδειξε αυξημένα τα μικροσωματίδια του άνθρακα, ενώ με αγωνία αναμένονται οι μετρήσεις για τις διοξίνες στην ατμόσφαιρα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές και ελοχεύει ο κίνδυνος να περάσουν στη διατροφική αλυσίδα. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν υποδοτηψίες και στον αέρα για να ξέρουμε τι περιέχουν τα σωματίδια τα οποία είναι φορείς αυτών των τοξικών ουσιών, αλλά και αν νομίζω στο Ασπρόπυργο, στη γύρω περιοχή, υπάρχουν κάποιες μονάδες ή κάποιες αγροτικές καταστάσεις ή βοσκίδι ζώων, οτιδήποτε τέτοιο υπάρχει,
Είναι πραγματικά αναγκαίο να υπάρξει επίγνωση του τι είδους τοξικές ουσίες ενδέχεται με τον τρόπο αυτό να μπουν στην τροφική αλυσίδα. Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος απορρίπανσης από τη στιγμή που οι διοξίνες βρεθούν στο περιβάλλον, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης ώστε να σταματήσει η παραγωγή τους και εφόσον η φωτιά σβηστεί, πρέπει να μην ξεχάσουμε να συνεχιστούν οι μετρήσεις ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού. Στο χώρο του εργοστασίου είχαν σημειωθεί άλλες τρεις πυρκαγιές από το 2010 έως σήμερα, όπου και τότε είχαν επιβληθεί αυστηρά πρόστιμα για τεράστιες ελλείψεις σε πυροπροστασία, αλλά και για τη συσσόρευση υλικών για τα οποία δεν είχε άδεια η εταιρεία. Πάμε στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Κατερίνα, βλέπουμε ότι κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τις παράνομες δραστηριότητες του εργοστασίου που κάηκε στον Ασπρόπυργο. Όπως φαίνεται, το μητρό της εταιρείας δεν ήταν άμεμπτο. Στο παρελθόν είχαν επιβληθεί πρόστιμα για πολλές παραβάσεις και ήταν γνωστό πως δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες. Βίος και πολιτεία. Πραγματικά ένα πολύ κακό μητρό για αυτήν την εταιρεία. Και ενώ είναι ενδεικτικό, ακόμα και από την επωνυμία, δεν ξέρω αν το προσέξαν οι τηλεθεατές μας, είναι γενική ανακυκλώσεων, κτηματική, ξενοδοχειακή. Από εκεί καταλαβαίνουμε πως οι δουλειές που έκανε έτσι και αλλιώς ήταν μπερδεμένες. Μάλιστα, εκτός των επιδοτήσεων που λάμβανε για την ανακύκλωση, γνωρίζουμε ότι έλαβε και 1 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα. Mm-hmm. Κάποιος τα ενέκρινε αυτά τα χρήματα. 1 εκατομμύριο ευρώ όμως ήταν και τα πρόστιμα που του είχαν κατά καιρούς επιβληθεί για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις, ενώ από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε σήμερα εκτάκτος με θέμα ακριβώς αυτή τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, έγιναν πολύ σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο που λειτουργούσε, αλλά περιέργως πώς κανείς δεν έκλεισε αυτήν την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, ο πρώην Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός κατήγγειλε τη μαφία των σκουπιδιών και είπε ότι η συγκεκριμένη μονάδα ιδιοκτησίας Δημήτρη Λαζόπουλου, ο οποίος και αναζητείται από την αστυνομία, έφερε παράνομα σύμμικτα σκουπίδια από τα νησιά με καράβια και από την Πελοπόννησο, για τη μεταφορά των οποίων πληρωνόταν και μεγάλες ποσότητες είτε τις έστειλε αλλού είτε τις αποθήκευε μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Και αυτά τα σκουπίδια, των οποίων η σύσταση και η επικινδυνότητα παραμένει άγνωστη, είναι που κάηκαν μαζί με τα ανακυκλώσιμα σε αυτή την πυρκαγιά. Ναι, αλλά και αυτό μας λες προδίδει ότι πολλοί ήξεραν και λεπτομέρειες και παρόλα αυτά άφησαν τα πράγματα να συμβούν. Τώρα βεβαίως δεσμεύονται ότι θα κάνουν ελέγχους και ότι θα βελτιώσουν το αδειοδοτικό πλαίσιο, μένει να το δούμε. Τώρα είναι αργά που λέει και το τραγούδι, θα τα πούμε σε λίγο, Κατερίνα.